Καλησπέρα κύριε Σαμολαδά. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ξέρετε κάτι. Έχω παρακολουθήσει το έργο σας, αλλά μου αρέσει γιατί με ποιον τρόπο συνδυάζετε και ενδιαφέρεστε για τις λέξεις και τους αριθμούς. Μου αρέσουν και τα δύο. γιατί το ένα είναι το θεωρητικό και το άλλο είναι το πρακτικό, ξέρετε. Δηλαδή, ή έτσι τα έχουμε στο μυαλό μας δομημένα, αλλά εσείς έχετε να τα ανατρέψετε όλα αυτά. Μπορώ να σας εξομολογηθώ ότι για να κοιμηθώ κάθε βράδυ πρέπει να λύσω ένα σουντόκου. Α, ναι. Αλλά πριν θα διαβάσετε και λίγο φιλοσοφία. Όχι, διαβάζω και γράφω πάντα στο γραφείο, στο κρεβάτι ποτέ. Ναι, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε για το θέατρο της Οικουμένης, το μυθιστόρημα αυτό. Είναι ένα μεγάλο βιβλίο. Είναι όπως όλα τα βιβλία. Ίσως θα μπορούσαμε να το πούμε ερευνητική λογοτεχνία. Επειδή είπατε για το κομμάτι ψυχές, καταστροφία και έρωτας και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κινούνται. Η υπόθεση προχωράει, ταξιδεύουν, πηγαίνουν κάπου, συζητάνε ένα θέμα, γίνονται πράγματα και ταυτόχρονα μπαίνουν μέσα μεγάλα κομμάτια της ζωής μας. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι αντιμετωπίζει κανείς όταν πρόκειται να γράψει κάτι τεράστια προβλήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψει. Εγώ παραδείγματος χάρη ήθελα να βρω και βρήκα τι είπαν οι άνθρωποι και τι κάνανε 4.000 χρόνια εδώ και 4.000 χρόνια, για την ιδέα ψυχή. Η ιδέα ψυχή είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια ιδέα γιατί χρειαζόμαστε να μην γίνουμε σκόνη των άστρων. Δηλαδή οι πρώτοι άνθρωποι και στη συνέχεια οι επόμενοι και οι επόμενοι δεν μπορούν να φανταστούν ότι η ζωή τους τελειώνει. Και όμως, το μυαλό μας είναι που πάνε εργαλείο. Πού πάνε οι ψυχές, αυτό που λέμε, κύριε Ξεξάκη, Πού πάει η ψυχή όταν ο άνθρωπος φεύγει. Εγώ δεν το πάω εκεί. Το πάω τι έχει συμβεί στην ιστορία και τι έχουν υποθέσει οι άνθρωποι. Να φανταστείτε ότι οι πυραμίδες δεν γίνανε για κανένα επιστημονικό λόγο. Γίνανε για να γλιτώσει το σώμα ενός φαραώ και να το βρει η ψυχή του όταν μετά από την περιπλάνηση σε άλλα σώματα επιστρέψει. Αυτές ήταν οι πυραμίδες. Λέμε ότι είναι μυθιστόρημα και ότι είναι ο τρίτος τόμος ουρανοδίτης, αλλά καταλαβαίνω ότι μέσα έχετε κάνει πολύ μεγάλη έρευνα. Δεν γράφετε απλά ένα μυθιστόρημα. Ναι, γιατί κοιτάξτε, ας πούμε σε κάποιο σημείο αναφέρω μέσα στην ιστορία, δεν τα λέω εγώ, υποτίθεται όταν θες να πεις κάτι, εξαρτάται αυτό από αυτό που θέλεις να πεις, ποιος θα το πει. Δηλαδή, εάν ένας καθηγητής πανεπιστημίου πει ένα πράγμα που έχει σχέση με την επιστήμη, του τον ακούμε καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι επινόησα ήρωες ανάλογα με τη δράση που θα ήταν σε εξέλιξη. Δηλαδή, δεν μπορεί να λένε την έρευνα των ψυχών να τη λέει ένας τυχαίος, τη λέει ένας καθηγητής. Και μάλιστα καθηγητής ψυχιατρικής. Αυτό είναι ειρωνικό. Δεν μπορώ να σας τα πω τόσο γρήγορα όλα. Μπορώ να σας πω όμως το εξής. Διάβασα λοξά την ιστορία. Και όταν λέω λοξά εννοώ ότι εμείς γιορτάσαμε το 1821 τώρα. Δεν αναφέρθηκε πουθενά το μεγαλύτερο, το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει συμβεί στην ιστορία και αφορά αυτή την περίοδο, που είναι ακριβώς ένα έγγραφο που έχει αριθμό 151 και βρίσκεται στη Βουλή των Ελλήνων. Τι είναι αυτό το έγγραφο? Αυτό το έγγραφο είναι ένα έγγραφο που γνωστοποιεί στον Μινιστέριον του Πολέμου τον Νότις Μπότσαρης το εξής πραγματάκι, ότι στην Ελλάδα την επαναστατημένη του 1822 καταργείται, νομοθετείται δηλαδή, ότι καταργείται η δουλεία. Τότε η Ευρώπη ήταν στιγμή απεικιοκράτες. Εμείς λοιπόν κάναμε αυτό το σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή γράφει το έγγραφο συγκεκριμένα, ότι δεν το θυμάμαι ακριβώς, ότι σε όλη την ελληνική επικράτεια απαγορεύεται η πώληση ανθρώπων και των δίων γενών και παντός έθνους. Και όσοι είναι δούλοι γίνονται ελεύθεροι και ακαταζήτητοι από τους δεσπότες των. Τι σημαίνει αυτό? Είναι
πάρα πολύ σπουδαίο για έναν ελληνισμό, ας πούμε, να το ξέρει αυτό. Τέτοια πράγματα, όχι μόνο στην ιστορία, αλλά κυρίως στην επιστήμη, επειδή τα διαβάζω και μου αρέσουν, θέλησα να είναι περασμένα και στη λογοτεχνία, να μείνουνε. Δεν ήθελα να κάνω δηλαδή ένα βιβλίο με τις αγάπες μου ή με τα, ας το πούμε, με τα μίση. Γιατί ένα βιβλίο λογοτεχνίας έχουμε συνηθίσει να ξεκινάει με ένα θεληματικό πηγούνι, την αγαπώ, με κάνει έτσι, του κάνω έτσι, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Και υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Ταυτοχρόνως όμως θέλω να είναι μέσα και αυτές οι μεγάλες στιγμές της ελληνικής, της παγκόσμιας ένα μέρος ιστορίας και αν θέλετε τις μεγάλες επιστημονικές αλήθειες. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια σαν καθηγητής σε φροντιστήριο, μαθηματικά, έκανα στα παιδιά. Και με καίει αυτό το πράγμα να μπορεί κανείς να εκλαϊκεύσει και κυρίως να εντοπίσει, δηλαδή να σηκώσει ένα δείχτη και να δείξει κάπου ότι παιδιά, κοιτάξτε αυτό το πραγματάκι είναι σπουδαίο. Και γιατί είναι σπουδαίο, για αυτό το λόγο. Τα είπα μαζεμένα. Μου τα είπατε μαζεμένα και σκεφτόμουν ότι πόσο τυχερά ήταν τα παιδιά που πέρασαν από τα χέρια σας, κύριε Ξεξάκη. Γιατί είναι απαραίτητα όλα αυτά. Δεν είναι η στιγμή γνώση. Τα μαθηματικά θα τα μάθουν κάποια στιγμή. Να γράφουν κάποια στιγμή θα μάθουν, ελπίζω. Αλλά τα υπόλοιπα, πώς συνδυάζεις και πού είναι η ουσία των πραγμάτων, είναι πολύ, πολύ είναι τα πιο σημαντικά. Διαβάζω τώρα στο πιστόφυλλο που κλείνετε και λέτε να είστε γεροί και χαρούμενοι, καλοί μου αναγνώστες. Να διατηρείτε την ψυχή σας ευχαριστημένη όσοι πιστεύετε πως υπάρχει. Ναι. Οι υπόλοιποι κρατήστε ευχαριστημένο το σώμα σας. Αρκεί. Λοιπόν, ναι, ξεκάθαρο, ναι. Ξεκάθαρο. Ναι. Λοιπόν, σήμερα στις 7 η ώρα, σε μια ωρίτσα από τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με πήρατε, να είστε καλά. Εγώ σας περιμένετε όμως. Βλέπω ότι θα μιλήσουν για σας απόψε στις 7 στον Ιαννό, στην Αριστοτέλους. Ο Ιωάννης Αντωνίου είναι ένας από τους σπάνιους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη. Τιμάει την πόλη. Ήταν 10 χρόνια συνεργάτης του Ηλιά Πριγκοζίν, του νομπελίστα στις Βρυξέλλες. Και έχει ζήσει τα μεγαλύτερα επιτεύγματα. Ο Πριγκοζίν, δεν μπορώ να σας τα πω τώρα πολύ γρήγορα, πήρε το Νόμπελ της Λογοτεχνίας γιατί απέδειξε ότι μπορεί να αυτοοργανωθεί η ανόργανη ύλη. Μιλάμε για πράγματα πολύ σπουδαία. Είναι φίλος και τον αγαπάω και τον ακούω συνέχεια. Και θα είναι σήμερα μαζί σας στην παρέα. Και θα είναι σήμερα μαζί σας για να μιλήσει για το βιβλίο. Ο Παντέλης ο Σαββίδης θα κάνει μια εισαγωγή και με το βίντεο ο στρατιωτικός αναλυτής ο Σάββας ο Καλεντερίδης. Τι ωραία. Ένα μέρος της ιστορίας αφορά την κατασκοπία. Δηλαδή εγώ ήθελα να καταλάβουμε, ήθελα ένα κεφάλαιο στο βιβλίο μου για να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τα ίμια. Γιατί δηλαδή πάμε και ερχόμαστε και δεν βρίσκουμε το δίκιο μας. Και αν το θέλετε σε κάποιο βαθμό δεν πάμε και εύκολα στις Βρυξέλλες, στο Διεθνές Δικαστήριο εννοώ. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έψαξα και βρήκα για τα ίμια. Ποιος θα τα πει όμως. Αν τα πω εγώ, τότε γίνομαι μικρό Google. Δεν είμαι μικρό Google. Ποιος θα τα πει. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ψημένος μέσα σε όλα αυτά. Ο Σάββας ο Καλεντερίδης. Κάπως έτσι. Δούλεψε και το βιβλίο και η παρουσίαση. Εξαιρετικά. Καλό τάξιδο. Από καρδιάς καλό τάξιδο, κύριο Ξεξάκη. Από τις εκδόσεις Ιαννός κυκλοφορεί. Σαν πρώτο τρόπο πρέπει να έρθουν και οι άλλοι τόμοι στα χέρια σας. Αυτό ήθελα να σας δώσω. Κάποιος που δεν έχει διαβάσει τον πρώτο και το δεύτερο τόμο μπορεί να διαβάσει κατευθείαν τον τρίτο ή θα μπερδευτεί. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είμαι τόσο δυνατός να τον ελκύσω να το διαβάσει, αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι θα φροντίσω να πάρετε στα χέρια σας και τους άλλους δύο. Εγώ λοιπόν ξεφιλίζοντάς το, γιατί δεν έχω προλάβει να το διαβάσω όλο, το έχω δει και εγώ διαγώνια. Πιστεύω ότι όταν αγαπάς τα βιβλία μπορείς να το διαβάσεις και μόνο του, αλλά είμαι σίγουρη ότι μετά θα αναζητήσεις τον πρώτο και τον δεύτερο τόμο. Καλό τάξιδα, κύριε Ξεξάκη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.